Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το Μαζαράκι όπου απόψε Λεοντάριο και Βαλχάλα Φάντομς έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο των 32 των play-off της Summer Evolution League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας με το Τζάμπολ να βγάζει νικητές στους σημερινούς γηπεδούχους, με το Λεοντάριο να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση αλλά να γίνεται και νωρίς το πρώτο λάθος από τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν αυτή την πρώτη επίθεση και έτσι τώρα οι Valhalla Phantoms είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ένα σούτ από τη γωνία από τον Κανάκη, ο οποίος ξεκινάει ζεστός και θα ανοίξει και το σκορ. 0-2 για 2 ήταν το σούτ του Κανάκη. Ένα ανάποδο τώρα layup για χειρός Λάπα, ο οποίος θα φέρει την ισοπαλία στο σκορ. Από τη μία το Λεοντάριο, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του καλοκαιρινού πρωταθλήματος στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-1 κόντρα στην Βαλχάλα Φάντομς, οι οποίοι κατέκτησαν την τρίτη θέση με 3 νίκες και 2 ήττες στην κανονική διάρκεια τους στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Και σήμερα έρχονται οι δύο ομάδες αντιμέτωπες στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν την διοργάνωση, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με στόχο φυσικά τον τελικό. Παραμένει το 2-2 στο μάτς με τον Λάπα τώρα να βρίσκει μια μακρινή πάσα. Την μπάλα στα χέρια του Πλαγιανάκου, ένα μακρινό τρίποδο το οποίο είναι άστοχο και μαζεύει ο Νικόλαου το rebound. Νικόλαου, ο οποίος διασύζει όλο τον δρόμο για να πασάρει Κοκόλα. Υποποίηση εκείνος δεν θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει. Πλαγιανάκος, μπαλά στα δεξιά. Παίρνει ξανά ο Πλαγιανάκος για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει. 5-2. Τώρα στην επίθεση βήμα στο πλάι από τον Βόσικα, ο οποίος με τη βοήθεια του ταμπλό θα βρει το καλάθι. Νικολάου από το πλάι μέσα για το 7-5. Έχει μείνει ξεχασμένος εκεί στην άλλη πλευρά ο Λάπας και εκτελεί αμέσως για το 9-5. Πιέζεται και θα πάρει το φάουλ τελικά ο Πλαγιανάκος. Σφύριγμα για επιθετικό φάουλ αυτή την φορά. Νικόλαου γίνεται αποδέκτης της μπάλας, θα πάρει από τα δεξιά το σούτ. Η μπάλα καταλήγει στο σίδερο, μαζεύει ο Κούρι. Δεύτερη βολή τώρα άστοχη.
το σκορ στο 9-5. Πέρασε η πάσα για τον Σκούρα, εκείνος θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Με 15 το σκορ και η βολή θα εκτελεστεί από τον Σκούρα έπειτα από την διακοπή που έχουμε για το time out. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο γήπεδο ώστε ο Σκούρας να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή, καθώς νωρίτερα πέτυχε και το καλάθι για το 11-5. Στημένος ήδη στην γραμμή. Θα εκτέλεσε και την βολή εύστοχα. Θα στείλει την ομάδα του στο συν 7. Παιχνίδι τώρα με τους Βαλχάλα Φάντομ να είναι στην επίθεση και τον Κότσιρα να οργανώνει αυτή την επίθεση. Δίνει το screen ο συμπαίκτης του, η μπάλα στον Κούριχ. Παίρνει ξανά εκείνος. Κότσιρας θα αναλάβει την εκτέλεση για δύο πόντους, θα εξοχίσει 12-7. Μακρινή πάσα η οποία πέρασε τελικά. Η πάσα έξω. Τρίποντο από τον Βόσικα. Εκτελεί για το 15-7. Κότσιρας αφήνει στα αριστερά στον Νικολάου, ζητάει ξανά και παίρνει. Νικολάου από το πλάι είναι άστοχος, μαζεύουν το rebound οι γηπεδούχοι. Ωραία, εκεί τρίπλα πίσω από την πλάτη από τον Βόσικα. Αλλά στα δεξιά πιέζει ο Νικολάου και κερδίζει και το επιθετικό φάουλ από τον Κορονάκη. Ο οποίος υπέβεσε στην παράβαση και έτσι η μπάλα λάζει χέρια, περνάει σε αυτά τον Βαλχάλα Φάντομ και του Κότσιρα, ο οποίος θα οργανώσει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Κούριχ αφήνει στον Κρινή. 5 λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Νικολάου, κακή πάσα για τον Κρινή, η μπάλα καταλήγει εκτός. Θα γίνει το λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους με το 15-7. Να μην αλλάζει ούτε τώρα. Λαγιανάκος παίζει με τον Βόσικα. Λαπάς μπροστά από τον Νικολάου, προσπαθεί να τον αποφύγει. Κρινής τώρα βγαίνει πάνω του, θα πάρει το σούτ εκείνος, θα στοχίσει. Κρινής περνάει, θέλει να πάει μόνος του τη φάση και πολύ καλά κάνει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 15-9. Λαγιανάκος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, τσεκάρει τις κινήσεις των συμπαικτών του, λέει πως θέλει να κινηθούνε. Βρίσκει και εμπόδια ο Βόσικας, δεν μπόρεσε να φέρει τις δύο πόντους στην ομάδα του. Κρινής πάει ξανά μόνος του, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι αυτή τη φορά. Αλλά καταλήγει στο πλάι, ο Λάπας θα πάρει το τρίποντο, προλαβαίνοντας εκεί τον αντιπαλό του. Η μπάλα πήγε και βγήκε ουσιαστικά και τώρα είναι στα χέρια του Κότσιρα. Κούριχ αφήνει στον Κρινή. Κούριχ θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος, πάλεψε και ο Κότσιρας αλλά καθάρισε την φάση. Ο Πλαγιανάκος, ο οποίος περνάει τώρα το κέντρο και στέκεται, περιμένει τους συμπαίκτες του. Κορονάκης, ωραία πάσα. Προσπίση από τον Λάπα, εκτελεί στην συνέχεια εκείνος και παίρνει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι, αλλά θα βολευτεί με τις δύο βολές ο παίχτης του Λεοντάριου. Κωνσταντίδελης τώρα περνάει για πρώτη φορά στο μάτς. Παίρνει την θέση του Κορονάκη. Μέσα η πρώτη.
χάσει την δεύτερη ο Λάπας. Κοτσιράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της περίοδου. Ψάχνει να ξεμαρκαριστεί και ο Μπουρίτης. Την μπάλα στον Κούρι. Μάζεψε ο Κότσιρας εκεί για να γλιτώσει και το λάθος η ομάδα του. Νέο επιθετικό rebound από τον Κρινίο, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ στην συνέχεια της φάσης. Από τον Σπυρόπουλο έγινε το φάουλ του Λεοντάριου. Κρινίς τώρα στην γραμμή. Μπαίνει και βγαίνει πρώτη. Παραμένει το 16-9. Χάνει και την δεύτερη σχεδόν με παρόμοιο τρόπο. Αστόχησε στις δύο βολές ο Κρινής. Λαγιαννάκος. Έτσι με τον Καζατζιάν. Πάει στα αριστερά εκείνος. Βάλει πλάτη Κωνσταντιδέλης, αφήνει δίπλα του στον Πλαγιαννάκο, που θα εκτελέσει για 3 για το 19-9, σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά, με το Λεοντάριο να ξεφεύγει στο συν 10. Κρινής. Νικολάου παίζει ξανά με τον Κρινή. Η πάσα του ήταν παρακινδυνευμένη, δεν πέρασε και ανάμεσα από τους παίχτες του Λεοντάριο, οι οποίοι έχασαν την ευκαιρία να φύγουν στον ευνηδιασμό. Πάει προς τα μέσα τώρα ο Κρινής και με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση για το 19-11. Καζατζιάν αφήνει στον Βόσικα, εκτελεί εκείνος. 21-11. Δεν πέρασε η πάσα τώρα από τον Μπουρίτη. Λαγιαννάκος κατεβάζει. Πάσα για τον Βόσικα, ξανά Πλαγιαννάκος, υποπίεση, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 24-11. Δεν δίστασε εδώ ο Πλαγιαννάκος να εκτελέσει, αν και είχε αντίπαλο κοντά του και δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του στο συν 13. Πλέον το Λεοντάριο, το οποίο δείχνει να ελέγχει μέχρι στιγμή στο μάτς, κρίνει σαν στοχή από μέσα απόσταση. Μπήκαμε και στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Καζατζιάν, ακόμα ένα από τον Πλαγιαννάκο μέσα και αυτό είναι ζεστός. 27-11. Νικολάου. 10 δευτερόλεπτα για τους Βαλχάλας Φάντομς. Το σούτ από το πλάι μέσα. 27-13. Διαχειρός Κότσιρα. Καζατζιάν. Πάσα στον Σπυρόπουλο από κοντά, εκείνος δεν θα λαφέψει. 29-13. Η ευστοχία συνεχίζεται από τους Λεοντάριου, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το πρώτο δεκάλεπτο, όντας το συν 16, με το σκορ να γράφει 29-13. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, 29-13 το σκορ, ξεκίνημα και του δεύτερου δεκαλέπτου. Τους Βαλχάλας Φάντομς να βρίσκονται στην επίθεση. Κουρίχ προσποιείται για να περάσει, θέλει να πλησιάσει. Παλεύει εκεί για να συγκρατήσει. Ο Μπουρίτης γυρίζει αλλά στοχή. Θα μαζέψει το rebound, δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound εκεί. Ο Καζατζιάν του έφυγε μπάλα από τα χέρια στην προσπάθεια του να την κρατήσει εντός γραμμών. Έτσι η κατοχή παραμένει στους Βαλχάλας Φάντομς. Το τρίποντο από την κορυφή είναι εύστοχο από τον Γιωργακά. Ο
οποίος θα μειώσει σε 29-16. Θέλει να απαντήσει, αλλά δεν θα το κάνει ο Κατζαντιάν. Κάστον κρινή. Ουρίτης. Ο μέσα απόσταση αστοχή στην προσπάθεια του ο Δρόσος. Μπαλά έξω στον Κορονάκη, θα πάρει και ένα στο σουτ. Ίσα από ακούπη στην Στεφάνη μπάλα. Μακρινή πασαγιά τον Γεωργακά, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας και ηρεμεί τώρα κάπως στην κατάσταση, καθώς περιμένει συμπαίκτες του για να προχωρήσουν σε μια οργανωμένη επίθεση. Θέλει να περάσει και θα βρεθεί στο παρκέ ο Δρόσος, ο οποίος θα πάρει τελικά το φάουλ. Κούρι κάνει το βήμα στο πλάι για να εκτελέσει, μα κυνήγησε ο ίδιος την φάση και πήρε το rebound, βγάζει έξω για τον Κρινή, ο οποίος θα εκτελέσει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, η οποία μπήκε και βγήκε. Καλά στη γωνία. Τώρα θα σηκωθεί ο Βόσικας και θα βρει και στόχο για το 31-16. Πουρίτης με πλάτη εκεί ανάμεσα από δύο πέρασε. Έχουμε φάουλ και είναι το τρίτο φάουλ του Σκουρά, ο οποίος τώρα θα αποχωρήσει για να προστατευτεί από την ομάδα του. Στο μάτς περνάει ο Πλαγιανάκος. Κρινής, Βουρίτης είναι στο ύψος των βολών, πιέζεται και αφήνει στον Κρινή. Κούριχ τώρα. Βουρίτης θα πάρει το τρίποντο υπό πίεση, θα βρει σίδερο. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Βόσκας. Καζαδιάν αφήσε στον Πλαγιανάκο. Εκείνος πήρε το τρίποντα αλλά στόχισε. Κρινής πιέζεται από τον Καζαδιάν. Πουρίτης. Πουρίτης τώρα με πλάτη. Έχει 9 δευτερόλεπτα, γυρίζει και εκτελεί εκτός ισορροπίας. Πουρίτης ακολούθησε τη φάση και μάζεψε το επιθετικό rebound. Γιωργακάς προσκύνεται για να περάσει. 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους Phantoms. Πουρίτης εκεί θα κοπεί από τον Σπυρόπουλο και θα τελειώσει και ο χρόνος επίθεση των φιλοξενούμενων. Πολύ καλή άμυνα εδώ από το Λεοντάριο και από τον Σπυρόπουλο πιο συγκεκριμένα, ο οποίος δεν επέτρεψε στον Πουρίτη να βρει κάτι καλό. Γιαννάκος βγήκε και πήρε ο Καζαντιάν. Ωραία σκαστή πάσα του, πολύ ωραία συνεργασία Καζαντιάν και Βόσικα, η οποία θα φέρει το 33-16. Το μισό καλάθι σίγουρα ανήκε στον Καζαντιάν, ο οποίος πέρασε και από την τρύπα την πάσα και βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του. Γιωργακάς με τον Κρινή, θέλει να πάει προς τα μέσα, εκείνος με δυσκολία αστοχή στην προσπάθεια. Δεν πέρασε η πάσα για τον Πλαγιανάκο. Γιωργακάς αφήνει έξω στον Μπουρίτη. Κρινής ψάχνει επιλογή. Παίζει με τον Δρόσο από κοντά, εκείνος δεν θα φέρει το δίποντο, μαζεύει ο Πλαγιανάκος, ο οποίος πιέζεται και παραλίγο να χάσει η μπάλα. Παραμένει τελικά στο Λεοντάριο, το οποίο θα προχωρήσει και σε μια αλλαγή με τον Σπυρόπουλο να καθίσει στον πάγκο και στην θέση του να περνάει ο Λάπας. Καζαντιάν, έγινε το λάθος, Κρινής τώρα στο ανοιχτό γήπεδο και νομίζω πως δεν θα βρει καμία δυσκολία για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 33-18. Γιαννάκος,
Κόσικας από το πλάι. Δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει ο Γιωργακάς. Αλλά είναι εκτός και η κατοχή είναι για τους Βαχάλας Φαντόμς. Κούριχ δεν διστάζει να το πάρει και το βάζει ο Κούριχ, 33-21. Μεταφορά από τον Λάπα, θα γίνει το λάθος εδώ από το Λεοντάριο. 33-21 υπερθυμίζει το σκορ, 12 πόντους διαφορά, ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να ρίξουν κάπως, να μειώσουν κάπως την απόσταση. Κοτσίρα στην Γιωργακά, παλαφτάνει στον Κούριχ, θα πάρει το σούτ εκείνος μετά την προσποίηση, θα το χάσει όμως. Λάπας, τελευταίο πεντάλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Λάπας εκεί, ανάμεσα από τον Κότσιρα, ήρθε για βοήθεια στην άμυνα και ο Γιωργακάς. Βγήκε τελικά αυτή η άμυνα των φιλοξενούμενων και ο Κρινής θα φτάσει μέχρι το τέλος στην επίθεση. Αλλά θα στοχίσει στην προσπάθεια και στη συνέχεια. Και ο βασδί μας είναι αυτός που θα στείλει εκτός την μπάλα. Ενώ έχουμε και το time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, το 33-21. Βρίσκεται το σκορ στο συν 12. Βρίσκεται το Λεοντάριο. Ενώ εδώ θα έχουμε και το τρίποντο από τον Καζατζιάν, ο οποίος το νιώσε και το πήρε και το έβαλε. Μάλιστα, 36-21 πλέον. Γιωργακάς. Πάσα έφτασε στον Κότσιρα, Νικολάου. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αφήνει δίπλα. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μπαζδίμα νομίζω. Λαγιανάκος κατεβάζει για το Λεοντάριο. Καζατζιάν θα αναζητήσει παίκτη. Παίζει με τον Πλαγιανάκο ξανά. Και θα κάνει διπλή τριπλά. Κότσιρας πήρε ξανά από τον Νικολάου. Γιωργακάς παίρνει το σούτ αλλά το χάνει ο Δρόσος. Πλαγιανάκος μάζεψε, έψαξε για λίγο και την μακρινή μπάσα αλλά προτίμησε να κρατήσει. Καζατζιάν τώρα θα πάρει το σούτ ο Κορονάκης, αστοχή, μαζεύει ο Νικολάου. Κότσιρας έχει χώρο για να πάρει το σούτ. Δεν ήταν και τόσο καλό. Τρέχει για να μαζέψει και τα καταφέρνει. Ο Πλαγιανάκος, ο οποίος τώρα θα αναζητήσει τη μακρινή πάσα για τον Λάπα. Έγινε τελικά το λάθος από το Λεοντάριο. Νικολάου, η πάσα έξω. Γιωργακάς για τρεις μέσα. 36-24. Πλαγιανάκος κρατάει στη φωγυρίζα εκεί για να αποφύγει τον Κότσιρα. Τώρα θέλει να αφήσει την πάσα στον Λάπα. Νικολάου θα κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. 2-2 τώρα στην επίθεση. Παίρνει πολύ ο έξυπνα εκεί το επιθετικό φάουλ. Ο Σκούρας. Πώς θα δει τώρα αυτό ο μάτς στον πάγκο. Περνάει ο Κορονάκης. Αλλαγή και για τους Βαχάλας Φάντομς, για τον Κοκόλα να ρίχνει εδώ στο μάτς. Λάπας άφησε
στα δεξιά στον Πλαγιανάκο, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ήταν λίγο πιο δυνατό όπως το έβλεπε το σουτ. Γεωργακάς. Φτάνει μέχρι το τέλος. Παίζει καλή άμυνα εκεί ο Κωνσταντιδέλης, ο οποίος άπλωσε το χέρι στην μπάλα. Νικολάου από το πλάι. Και 10 απομένουν ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Με τον Πλαγιανάκο τώρα να αφήνει στον Λάπα. Σκαστήπας εκείνος με τον Σκούρα. Έχουν φάουλ χαμηλά από τον Κοκολά. Καζατζιάν. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για το Λεοντάριο. Ο Καζατζιάν πέρασε. Προτίμησε να παίξει με τον Σκούρα, ο οποίος προσποιείται για να πάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σκούρο. Σκούρα, με συγχωρείτε, και πολύ ωραία και η εκτέλεση για το 38-24. Νικολάου περνάει στον Κοκόλα. Γεωργακά στην κορυφή. Ωραία η πάσα του, αλλά θα κάνει βήματα στην συνέχεια ο Δρόσος. Χαράμισε την πολύ καλή πάσα του συμπαίκτη του. Καζατζιάν, ήταν κάπως φιλόδοξη η πάσα. Δεν πέρασε από τον Κότσιρα, ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια του Λεοντάριο. Καζατζιάν και πάλι. 9 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Κάνει το βήμα πίσω για να αναλάβει την εκτέλεση για 3. Μαζεύει ο Δρόσος και αφήνει στον Νικολάου για να κατεβάσει εκείνος. Πήγαμε έτσι στο τελευταίο λεπτό. Αναθυμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ έγινε από τον Καζατζιάν και έγινε και χαμηλά. Κότσιρας. Μπερδεύτηκε για λίγο, σώζει την κατάσταση ο Δρόσος. Με πλάτη εκεί ο Κόκολας, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η σκέψη του, πόσο μάλλον και η εκτέλεση. Λάπας, ακόμα ένα τρίποντο από το Λεοντάριο και αυτό άστοχο. Κότσιρας, κατεβάζει. Κοκολάς με πλάτη ανάμεσα σε δύο. Θα πάρει την προσπάθεια και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 38-26. 19 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους γηπεδούχους. Λάπας, 9 δευτερόλεπτα. 4-3. Λάπας, κάποιος πρέπει να λάβει την εκτέλεση. Θα γίνει το φαουλ, όχι. Γίνεται μεταφορά από τον Λάπα και έτσι αφήνει στους αντιπάλους του 2,3. Ενώ έχουμε και το time out. Στο ρολόι. Τελευταία επίθεση τώρα για τους Βαλχάλας Φάντομς. Νικολάου από το κέντρο θα το πάρει, αλλά είναι άστοχο το σούτ και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, με το Λεοντάριο να πηγαίνει στην ανάποβλα με το προβάδισμα των 12 πόντων στα χέρια του και το σκορ να δείχνει 38-26. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκινάει και βρίσκει το Λεοντάριο στο σύν 12. Αυτό το σκορ αυτή τη στιγμή δείχνει 38-26 υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έγινε εδώ το κλέψιμο, θα έρθει και το καλάθι στην συνέχεια για Χειρός Κότσιρα, όπως θα ρίξει την διαφορά στις 10. Θα γίνει και νέο λάθος από τους γηπεδούχους, ακόμα μια επίθεση
Νωρίς για τους Βαλχάλας Φάντομς. Κότσιρας. Κρινής, διστάζει. Θα πάει προς τα μέσα και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για το 38-30. Δυνατό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ρίχνουν την διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφιο. Λάπας σηκώθηκε και άλλα δεν του επέτρεψε ο Κούριφ να πάρει το σούτ. Τώρα θα το κάνει για δύο πόντους ο Βόσκας, αλλά θα στοχίσει. Χειροκροτήματα τώρα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι παίρνουν λίγο ψυχολογία. Κανάκης, Κούριφ θα πάρει το τρίποντο, αλλά δεν θα το βάλει. Μάζεψε ο Σκούρας και τώρα Λαγιάνακος κατεβάζει. Πάσα δεν περνάει, Κανάκης κάνει το κλέψιμο, πρέπει να είναι το τρίτο λάθος αυτό του Λεοντάριο, μόλις 1,5 λεπτό παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Κρινής στον Κούριχ, περνάει εκείνο στον Μπουρίτη. Κρινής πάει με φόρα προς τα μέσα, θα καταλήξει το καλάθι, μπάλα τελικά 38-32. Ένα σερί 6-0 για τους Phantoms, οι οποίοι ρίχνουν την διαφορά στους 6 πόντους. Ενώ θα γίνει ακόμα ένα λάθος από το Λεοντάριο. Συνεχόμενα λάθη από τους γηπεδούχους, οι οποίοι δίνουν ελπίδες τώρα στους Βαλχάλας Phantoms να ρίξουν κι άλλο την διαφορά, να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Κούρι. Κότσιρας τον Κρινή, θα σηκωθεί εκείνος, αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα, μαζεύει ο Κούρι, δεν έχει βρει μπάλα Στεφάνη. 5 δευτερόλεπτα για τους Phantoms, Κότσιρας εκτός ισορροπίας, δεν μπόρεσε να φέρει τους δύο πόντους. Λάπας σε μια γρήγορη επίθεση, παίρνει το φάουλ. Από τον Κρινή έγινε τελικά και σήκωσε το χέρι του ο Κανάκης. Έξω η πρώτη από τον Λάπα. Παραμένει χωρίς πόντο η γηπεδούχη στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα βάλει την δεύτερη για το 39-32. Κότσιρας πιέζεται ψηλά, Κρινής τώρα αφήνει στον Κούρι. Το φάουλ από τον Πλαγιανάκο, ο οποίος είναι και το πρώτο για το Λεοντάριο στην τρίτη περίοδο. Δεν έφτασε η μπάλα στον Κανάκη καθώς παρενέβη. Ο Πλαγιανάκος πέταξε αυτό στην μπάλα και άφησε 8 δευτερόλεπτα στους φιλοξενούμενους. Ο Κότσιρας πάει στην επαναφορά. Κρινής, γρήγορη επίθεση εκεί, πήρε καλύτερη θέση από τον Κορονάκη, ο οποίος τον έχασε στο μαρκάρισμα. Έβαλε το καλάθι ο Κρινής, θα πάει και στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή. 39-34 πλέον το σκορ και ο Κρινής έχει την ευκαιρία να ευστοχίσει, να ρίξει την διαφορά στους 4 πόντους. Θα βάλει και την βολή για το 39-35. Πλησιάζουν ακόμα περισσότερο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με καλή ψυχολογία το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν μπει με στόχο να πλησιάσουν όσο περισσότερο γίνεται. Κούριχ, εκεί ωραία η συνεργασία, αλλά δεν ήρθε το καλάθι από τον Κανάκη. Λάπας. Λαγιανάκος ψάχνει επιλογή, βλέπει τον Λάπα στη γωνία, περνάει την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα από τον Κανάκη, 10 δευτερόλεπτα για τον Λεοντάριο, με τον Λάπα να περνάει και να παίρνει τελικά το φάουλ από τον Κανάκη, ο οποίος έδειξε περισσότερο ζήλο από όσο θα έπρεπε. Είναι και το τρίτο δικό του μάλιστα. Λάπας πάει προς τα μέσα, κλείνεται
βρίσκει τον Κορονάκη, όπως θα αναλάβει την εκτέλεση και θα ευστοχίσει για το 41-35. Κουρίκης τον κρίνει. Παίρνει το σκρίν εκείνος από τον Κανάκη, θα σηκωθεί και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 41-37. Λάπας. Τσεκάρει τις κινήσεις. Πλαγιανάκος βγαίνει για να πάρει. Πιέζεται ο Πλαγιανάκος, βρίσκει πρώτο να εκτελέσει, αλλά άστοχα τελικά. Κανάκης θα σηκωθεί, είναι για δύο το σουτ, θα το βάλει ο Κανάκης. 41-39. Στο δίποτο πλέον το παιχνίδι. Επιστρέφουν οι Βαλχάρας Φάντομς και πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής. Λαγιανάκος παίρνει το σκριν. Πάρα στον Λάπα, 6 δευτερόλεπτα έχει εκείνος. Λάπας περνάει. Στα 3 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί και θα πάρει το φάουλ ο Σκούρας. Ένα φάουλ που θα τον στείλει στις βολές. Γιώργο Καστόρα στο μάτς, πήρε την θέση του Κότσιρα. Μέσα η πρώτη από τον Σκούρα. 42-39. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή, 2 στις 2. Για το 43-39. Κουρίτης. Κουρίτης βάζει πλάτη τον Σκούρα. Προσποιείται, σηκώνεται και με απλωμένο χέρι του αντιπάλου πάνω του. Κουρί προτίμησε να βγει έξω από το να τελειώσει την φάση. Κανάκης παίζει με τον Μπουρίτη. Στα 7 δευτερόλεπτα κρινής, χάνει προς στιγμή, αλλά ανακτά την κατοχή. 2 δευτερόλεπτα για τους Φάντομς, δεν θα γλιτώσουν το λάθος τελικά. Τελείωσε και ο χρόνος επίθεσης. Λαγιανάκος πήρα αμέσως και θα εκτελέσει για 3. Κούριχ ανεβάζει ταχύτητα, απλωμένο χέρι. Και κάνει το φάουλ ο Λάπας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Σκούρας. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Κορονάκης ήταν τελικά αυτός που έκανε το φάουλ. Δεν είδα καλά το νούμερο. Νικόλαο τώρα θα περάσει το μάτς για να πάρει την θέση του Γιώργα Κά. Γρήγορη επίθεση από τον Κανάκη, αλλά και άστοχη παράλληλα. Καθαρή άμυνα από το Λεοντάριο με τον Σκούρα τώρα. Να φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά να κόβεται κιόλας από τον Κανάκη. Κουρίκ. Κανάκης. Κουρίτης θέλει να πλησιάσει. Θα εκτελέσει εύστοχα από κοντά, 43-41. Για 3 είναι το σουτ και εύστοχο από τον Βόσικα, 46-41. Στο συν 5 πλέον το Λεοντάριο, το οποίο απομακρύνεται για λίγο από τους φιλοξενούμενους, με τον Μπουρίτη τώρα να βάζει πλάτη, προσποιείται με το δεξί, δεν τελειώνει καλά. Προσπάθησε και να μαζέψει το επιθετικό ριμπάνο το Κούρι. Σκούρας. Λαγιανάκος. Είναι απέναντι τον Βόσικα. Κανάκης μάζεψε και έβγαλε και μπροστά για τον Νικολάου. Εκείνος απέφυγε πολύ ωραία τον αντίπαλό του και τελείωσε με τα αριστερό. 46-43. Με το δεξί χέρι δεν τελειώνει καλά ο Πλαγιανάκος. Νικολάου.
κρατάει εκεί στην γωνία υπό την πίεση του Λάπα, ψάχνει μια πάσα για τον Μπουρίτη, έφτασε η μπάλα τελικά σε εκείνον. Κανάκης. Μπουρίτης παίρνει για να αποστάρει. Γυρίζει εκεί κόντρα στον Σκούρα. Βγαίνει άμυνα από το Λεοντάριο. Με το δεξί όπλα για να κοσολέα. Ωραία ξεκλείστηκε εκεί από τον Κανάκη. Για το 48-43. Μπουρίτης ξανά με πλάτη γυρίζει. Τώρα θα κάνει το φαουλ ο Σκούρας. Νωρίτερα έβγαλε την άμυνα από έξω τον Λεοντάριο. Τώρα θα κοπέσει την παράβαση. Φαουλ νούμερο 4. Αυτό για τους γηπεδούχους. 3 υπερθυμίζω. Έχουν οι Phantoms. Έξω η πρώτη από τον Μπουρίτη. Θα αναλάβει τώρα την δεύτερη βολή, την οποία θα τη χάσει και αυτή, αλλά ο Κούριχ μάζεψε εκεί το σκουπίδι. Νικολάου. Ξανά Κούριχ, θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Θα βγει εκτός η μπάλα. Η μάχη εκεί για το rebound, βγάζουν οι νικητές τους γηπεδούχους. Βγήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Στο έδαφος όνει ο Κουκόλας, θα έρθει και το καλάθι. Από τον Σπυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Με το 50-43. Μπουρίτης. Κοντά στον Σπυρόπουλο γυρίζει, αλλά αυτός εκεί κούριξε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Θα φέρει και το καλάθι αυτή την φορά. 50-45. Τελιανάκος. Έχουμε φαουλ από τον Κρινή. Τέταρτο και για τους φιλοξενούμενους. Κούριχ θα περάσει τον πάγκο. Γιώργακας επιστρέφει στο παρκέ. Όπως και ο Μπας Δήμας. Βοσκάς αφήνει στον Λάπα. 6 δευτερόλεπτα έχει αυτό στη διάθεσή του. Θα πάρει το σούτο Λάπας. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Στο έδαφος ο παίχτης του Λεοντάριου, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει. Πιάνει, αν δεν κάνω λάθος, τον αστραγαλό του. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Δείχνει να πονάει ο Λάπας, πώς έχει πάει να καθίσει απέναντι. Τώρα σηκώθηκε, δείχνει να το πατάει. Ξαναλέω, ελπίζουμε να μην είναι τίποτα τόσο σοβαρό. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να είναι στην επίθεση. Γιώργακας παίζει με τον Κότσιρα. Ξανά η μπάλα στον Γιώργακα. Νικολάου θα πάρει την εκτέλεση. Είναι για 3 πόντους. Δεν βρήκε Στεφάνη η μπάλα. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για το δεκάλεπτο. Βοσκάς θα πάρει την εκτέλεση και είναι για 3. 53-45. Νικολάου, Γιωργακάς θέλει να απαντήσει, θα το κάνει, 53-48. Με 16 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 14 τώρα για την επίθεση
των γηπεδούχων. Λαγιανάκος περιμένει να πέρασουν και κάποια δευτερόλεπτα. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα ξεκινάει η επίθεση. Από το πλάι θα έρθει το σούτ, αλλά δεν θα έρθει και το καλάθι. Νικολάου στο 1 δευτερόλεπτο. Θα πετάξει την μπάλα, αλλά θα κοπεί από τον Σπυρόπουλο, ο οποίος τον παίζει καλή άμυνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της περίοδου. Με το σκορ να δείχνει 53-48 υπέρ του Λεοντάριο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Το σκορ στο 53-48. Μόλις 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Και ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Γερουακάς. Νικολάου. Στέκεται στο τρίποντο, θα πάρει το σουτ. Δεν μπόρεσε να μειώσει εδώ ο Νικολάου. Καζατζιάν. Κωνσταντιδέλη στον Βόσικα. Αφήνει χέρι με χέρι στον Πλαγιανάκο. 9 δευτερόλεπτα για το Λεοντάριο. Παίρνει το σπίνο ο Πλαγιανάκος, αλλά έχουμε και φάουλ μακριά από την μπάλα, από τον Κότσιρα. Μπόσικας. Κωνσταντιδέλης στον Πλαγιανάκο, 6 δευτερόλεπτα έχει εκείνος. Η πάσα πέρασε και πήγε εκεί να κάνει κάτι εξεζητημένο. Ο Μπόσικας δεν του βγήκε. Νικολάου. Γεωργακάς έχει πολύ χώρο και χρόνο, θα πάρει το σουτ. Καζατζιάν. Λαγιανάκος θέλει να πάει προς τα μέσα. Σηκώνεται, αλλά στοχή έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος για να πετύχει τελικά το καλάθι. 55-48. Νικολάου παίζει ξανά με τον Κότσιρα. Στέκεται το Γεωργακάς, θα πάρει την εκτέλεση με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα κάνει το 55-50. Κωνσταντιδέλης. Λαγιανάκος θέλει να περάσει από τον Κότσιρα, δεν τα καταφέρει, αλλά στέκεται και εκτέλει για 2. Αστοχείο στο σωστό σουτ και ο Γεωργακάς τώρα βγαίνει μπροστά. Νικολάου για 3. Ευστοχείο Νικολάου, 55-53. Ξανά στο δίποντο το μάτς. Καζατζιάν. Πλαγιανάκος. Βόσικας πήρε από αρκετά μακριά, θα κάνει το σουτ. Νικολάου μαζεύει και ανενόχλητος. 7,5 λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Πάσα καταλήγει τελικά στον Κότσιρα, εκείνος δεν κάνει καλό τελείωμα. Θα βάζει και ο ίδιος με τον εαυτό του. Λαγιανάκος. Απλώνει αντικανονικά το χέρι του Κοκόλας, θα κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τους Βαλχάλας Φάντομς. Δύο αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους με σκούρα και κορονάκι να παίρνουν στο μάτς. Λαγιανάκος, Πανωτίνο, Γεωργακάς. Σταματάει την τρίπλα και αφήνει στον Καζατζιάν. Θέλει να παίξει με τον Σκούρα εκείνος, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον Γεωργακά και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Καζατζιάν παίρνει και εκτελεί. Ο Βόσικας για να βρει στόχο. Είναι για 3 στο σουτ, 58-53. Γεωργακάς,
για την άμεση απάντηση, η οποία δεν θα έρθει τελικά. Μαζεύει ο Πλαγιανάκος. Περνάει και το κέντρο. Πιέζει και ο Γιωργακάς, καταφέρει να ξεφύγει ο Πλαγιανάκος, θα πάρει και την εκτέλεση με τη βοήθεια του ταμπλό, θα βάλει και μέσα την μπάλα, 60-53. Τα έκανε όλα μόνος της ο Πλαγιανάκος. Πήρε την φάση πάνω του και έστειλε στο σύν 7 την ομάδα του. Κρινής. Νικολάου βγαίνει ο Κρινής και ζητάει και παίρνει κιόλας. Το δεύτερο λεπτά για τους Phantoms. Νικολάου θα αναλάβει την εκτέλεση, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Το rebound στα χέρια του Κορονάκη, ο οποίος είναι και ο παίχτης που θα κέρδισε το foul στην συνέχεια. Εν έχουμε και το time out από τους Valhalla Phantoms. Έτσι πάμε σε μια διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, έπειτα από την διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων. 60-53. Δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας με το Λεοντάριο να έχει καταφέρει να ξεφύγει στο συν 7. Νικολάου αφήνει στον Κότσιρα για να κατεβάσει εκείνος. Κουρίχ. Μαρινάκης βλέπει την μακρινή πάσα, αλλά δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό που επιχείρησε να κάνει, η μπάλα κατέληξε εκτός. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια του Λεοντάριο. Και συγκεκριμένα του Πλαγιανάκου, ο οποίος θα οργάνωσε αυτή την επίθεση της ομάδας του. 5-34 ακόμα για το φινάλε. Και το Λεοντάριο καταφέρνει μέχρι και τώρα να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει πάρει από την αρχή του μάτς. Πλαγιανάκος πέρασε τελικά την πάσα στον Σκούρα, θα την κάνει ασίστ εκείνος, 62-53. Σε ένα καθοριστικό σημείο το Λεοντάριο καταφέρει να ξεφύγει στο συν 9. Έβγαλε αντίδραση από την αντεπίθεση των αντίπαλων στο τρίτο δεκάλεπτο και τώρα έχει την ευκαιρία να φέρει την διαφορά ξανά σε διψηφιό. Το τρίποντο από την γωνία είναι άστοχο από τον Καζατζιάν. Κρινής τώρα ανεβάζει ταχύτητα, πάει μέχρι το τέλος με τα αριστερό, ώστε θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Ωστόσο ο Κρινής πήρε το φάουλ από τον Βόσικα. Κρινής θα βάλει την πρώτη, 62-54. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη προσπάθεια, η οποία θα είναι άστοχη τελικά. Μια στις δύο εδώ από τον Κρινή. Κορονάκης ψάχνει συμπαίκτη, παίζει με τον Βόσκα. Εκείνος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Θα πάρει τελικά το τρίποντο, αλλά θα το χάσει. Και μπάλα θα καταλήξει και εκτός. Κότσιρας περνάει στον Κρινή. Πολύ ωραία πάσα του Μαρετού Κανάκη. Θα την κάνει ασίστ ο Νικολάου. Είναι μια φάση για highlight εδώ από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα. Όλα τα λεφτά είναι και η πάσα του Κανάκη, η οποία έγινε ασίστ τελικά. Από κοντά ο Σκούρας αστοχή. Κρινής. Δεν θα έρθει το καλάθι. Καζατζιάν θα το πάρει πάνω του και καλά κάνει. 65-57. Νικολάου
τον Κότσιρας χαστύπασε για τον Κανάκη. Ωραία, αφήνει τον Νικολάο εκείνο, η μπαλά έξω στον Κούρι. Θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά. Ο Κούρι δεν είναι καλή εκτέλεση. Κανάκης εκεί με αυτοθυσία προσπάθησε να συγκρατήσει την κατοχή στην ομάδα του. Ο Κούρι θα κάνει το φάουλ στην συνέχεια στον Καζατζιάν. Φάουλ πέμπτο για τους Phantoms, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ομαδικά και έτσι έχουμε βολές για τον Καζατζιάν. Μέσα η πρώτη, 66-57. Θα βάλει και την δεύτερη για να στείλει ξανά την διαφορά σε διψήφιο αριθμό και την ομάδα του στο συν 10. Δεν φτάνει μπάλα στον Κρινή, έβλετα από την παρέμβαση του Σκούρα. Μπάλα κατάληγε εκτός. 2.54 ακόμα για το φινάλε με το Λεοντάριο να διατηρεί ακόμα το προβάδισμα στα χέρια του. Γιωργακάς για 3 είναι άστοχος. Το rebound άτομο που θα καταλήξει στα χέρια των άσπρων. Μια πάσα ολόκληρου γήπεδο εδώ με στόχο τον Βόσκο, ο οποίος θα γίνει τελικά ο παραλήπτης της μπάλας. Καζατζιάν. Καζατζιάν συνεχίζει μόνος του, θα πάρει και την εκτέλεση και θα βάλει και την μπάλα στο καλάθι. 69-57. Νικολάου αστοχή στην προσπάθεια του Καζατζιάν. Πάει γρήγορα, θα αφήσει δίπλα στον Βόσκα, ο οποίος θα δεχτεί το κόψιμο του Κανάκη. Πολύ καλή αντίδραση εδώ στην άμυνα από τον παίχτη τον Βαλχάλας Φάντομς, ο οποίος είναι καθίστερος στον πάγκο για να περάσει στην θέση του ο Δροσός. Παίρνει και σηκώντα αμέσως ο Βόσκας. Κρενής, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Νικολάου στον Κότσιρα. Άπλωνε το χέρι του αντικανονικά ο Καζατζιάν, κάνει το δεύτερο ομαδικό για το Λεοντάριο. Δρόσος αφήνει έξω. Γιωργακάς στέγεται και σηκώνεται, αλλά είναι πολύ αδύναμο το τελειώμα. Η μπαλά τελικά καταλήγει στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν 1,5 λεπτό ακόμα για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να μπορέσουν να κάνουν και το 1-0 στην σειρά αυτή, στην μετάξυ του σειρά. Λαγιαννάκος για 3 και κάπου εδώ νομίζω πως βάζει τέλος στις όποιες ελπίδες των Βαλχάλας Φάντομς. 72-57 πλέον το σκορ, με τον Πλαγιαννάκο να εκτελεί πίσω από τα 6-75. 1-10 ακόμα για το φινάλε και όλα δείχνουν πως το Λεοντάριο θα είναι αυτό που θα πάρει το προβάδισμα στην σειρά και θα κάνει το 1-0 σε αυτή την φάση των 32 για την Summer Evolution League. Κρίνης εδώ θα πάρει το φάουλ, θα πάει τύχει και το καλάθι. 72-59. Μέσα και η βολή από τον Κρινή, 72-60 το σκορ. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Με την διαφορά στους 12 πόντους νομίζω πως δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά στο παιχνίδι. Λαγιαννάκος αλλάζει χέρι στον αέρα, δεν το έκανε το χαδίρι μπάλα γιατί ακύλησε Στεφάνη. Κοτσίρα στον Κρινή, φτάνει μέχρι το τέλος εκείνος, θα πέσει στο έδαφος. Πρέπει να χτύψει στο κεφάλι ο Κρινής. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε στην συνέχεια. Όλα καλά με τον Κρινή, ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι το σοβαρό. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο του. Έχουμε, νομίζω έχει δοθεί αντιαθλητικό. Έχει πάει στην γραμμή, θα στοχίσει στην
πρώτη βολή, έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη, 72-61. Νικολάου στον Γεωργακά. Από κοντά ο Κοκολάς δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μισό λεπτό ακόμα στο παιχνίδι. Τελευταία 24 λεπτά, 12 στην διάθεση του Λεοντάριου, το οποίο θα πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Βαλχάλας Φάντομς. Θα πάρει την εκτέλεση από μακριά ο Καζατιάν και κάπως έτσι φτάνουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για το Λεοντάριο, το οποίο θα κάνει το 1-0. Στην σειρά θα πάρει το προβάδισμα στην φάση των 32, ενώ από την άλλη οι Βαλχάλας Φάντομς θα ιτηθούν σήμερα. Ωστόσο, σίγουρα θα το παλέψουν στα επόμενα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν εδώ από το Μαζαράκι, Λεοντάριο, Βαλχάλας Φάντομς, 72-61.